Κυρίες και κύριοι βουλευτές, νομοθετούμε σήμερα μια δύσκολη αλλά αναγκαία και προοδευτική στο τέλος της μεταρρύθμιση και στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό σύστημα. Δύσκολη γιατί πραγματοποιείται σε ένα πλαίσιο ασφικτικό, όπως αυτό διαμορφώνεται από την ηγεμονία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού σε συνθήκες επικράτησης ακραίων πολιτικών λιτότητας. Δύσκολη γιατί πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός δύσκολου συμβιβασμού, επώδυνου συμβιβασμού, όπως αυτός αποτυπώνεται στη Συμφωνία του Ιούλη και μια σκληρή επικαιρότητα, όπως διαγράφεται από την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Δύσκολη, γιατί έχει να αντιμετωπίσει ένα τοπίο ποτισμένο από τις καταστροφικές πολιτικές της λιτότητας και από τη λύσα της διαπλοκής όλα τα τελευταία χρόνια, με βαθιά τραύματα στο σώμα και στην ψυχή της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, που στενάζει από την ανεργία των παιδιών της, την απώλεια και συρρήκνωση του πλούτου της, την απελπισμένη αναζήτηση ελπίδας και προοπτικής. Δύσκολη, γιατί έχει να αντιμετωπίσει όχι κυρίως την κοινοβουλευτική διαδικασία, αλλά στη ζωή και στην πράξη, από εδώ και μπρος, κεφαλαιώδη ζητήματα ανισοτήτων, πελατειακών λογικών, αντικρουόμενων συμφερόντων και νοοτροπιών, αλλά ακόμη και δίκαιων ενστάσεων, και να ανοίξει μια βιώσιμη προοπτική. Αναγκαίας όμως, με ευθύνη και εκτίμηση της συγκεκριμένης κατάστασης, όπως αυτή διαμορφώνεται βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα, αναλαμβάνουμε να μην συνεχίσουμε να κρύβουμε το εκρηκτικό μείγμα των προβλημάτων που συνθέτουν την κρίση στο κοινωνικο-ασφαλιστικό μας σύστημα και να κάνουμε την επιλογή της άμεσης αντιμετώπισης. Και ταυτόχρονα προοδευτικής, καθώς είμαστε αποφασισμένοι να καθιερώσουμε όρους ισονομίας, ενιαίους κανόνες για όλους στις εισφορές και στις παροχές του συστήματος και μαζί με τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον δικαιοσύνης, όπως άλλωστε επιτάσσει και το Σύνταγμά μας, σε μια κατεύθυνση κοινωνικής μεροληψίας υπέρ των συντριπτικά πολλών. Και θέλω να τονίσω κυρίως αυτή την πλευρά. Μπορούμε να πετύχουμε ένα σημαντικό έργο αν κρατήσουμε τον όρο της δικαιοσύνης και του δημοσίου συμφέροντος στην κορυφαία θέση των προσπάθειών μας. Η μεταρρύθμιση που εισάγουμε σε συνθήκες ιδιαίτερης στενότητας, σε κάθε είδους πόρο, με πλήρη γνώση ότι έχουμε μικρότερη πίτα, έχει πρόσημο. Καθιερώνει ένα δημόσιο καθολικό αναδιανημετικό σύστημα με ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Περιλαμβάνει την εθνική σύνταξη, χρηματοδοτούμενη απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό και επιπλέον την ανταποδοτική που υπολογίζεται στη βάση του μέσου όρου των εισοδημάτων ολόκληρου του εργασιακού βίου και με ποσοστά αναπλήρωσης που είναι εξαιρετικά υψηλά, τα υψηλότερα στην Ευρώπη, σε ό,τι αφορά τη δημόσια ασφάλιση, κυρίως για τα χαμηλά εισοδήματα στα πλαίσια της αναδιανομής. Η μεταρρύθμιση προστατεύει απολύτως τις κύριες συντάξεις των συνταξιούχων μέσω της καταβολής της προσωπικής διαφοράς, εάν στον επανυπολογισμό με τους νέους κανόνες προκύπτει διαφορά. Στα πλαίσια του νέου νόμου, όλες οι καινούργιες συντάξεις που υπολογίζονται με βάση εισόδημα ως τα 1.000 ευρώ ως μέσο όρο του εργασιακού βίου προστατεύονται απολύτως, καθώς προβλέπονται καλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, με συντάξιμο μέσο όρο αμοιβών στη διάρκεια του εργασιακού βίου 600 και 800 ευρώ και έως 40 χρόνια, για όλα τα χρόνια 15, 20, 30, 35, 40, θα έχουμε καλύτερες συντάξεις ως άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σε σχέση με αυτές που δίνονται σήμερα με τον νόμο ΡΕΠ. Το ίδιο συμβαίνει και με το μέσο όρο ως 1.000 ευρώ και 25 χρόνια ασφάλισης. Από εκεί και πάνω υπάρχει μια ελαφρά μείωση. Ποιους αφορά αυτή η πραγματικότητα? Με βάση τα πρόσφατα δηλωθέντα εισοδήματα, το 87% των μισθωτών, το 90% των αυτοαπασχολουμένων, το 99,4% των αγροτών. Είναι αυτά καταστροφή, λέλαπα, καρατόμηση? Δεν πανηγυρίζουμε, δεν επιχαίρουμε. Γνωρίζουμε απολύτως ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα έχουμε μια μικρότερη πίτα.
αλλά δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Εσείς που διαπράξατε επανειλημμένα και διαχρονικά εγκλήματα στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα και την τελευταία πενταετία κάνατε 11 περικοπές και εκτινάξατε τα ελλείμματα να καρογάζετε. Προστατεύουμε απολύτως μεικτά εισοδήματα από συντάξεις, κύριες και επικουρικές, έως 1.300 ευρώ μεικτά. Αυτό δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι όλες οι συντάξεις θα πάνε σε αυτό το ποσό όπως λαθεμένα προβάλλεται. Καθώς όπως ήδη έχουμε αναφέρει, οι κύριες συντάξεις προστατεύονται πλήρως, ενώ για τις επικουρικές που λαμβάνει, θυμίζω, το λιγότερο από το 50% των σημερινών συνταξιούχων, μειώνονται πράγματι για ένα ποσοστό συνταξιούχων της τάξης του 7,5%. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, καθώς οι δανειστές, μετά από πολύ σκληρό αγώνα, δέχτηκαν την αύξηση των εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων συνολικά 1% για τα 3 πρώτα χρόνια και 0,5% για τα επόμενα 3, που ισοφαρίζει τα 300 εκατομμύρια ευρώ άμεσων περικοπών που επιδίωκαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την ξέρετε. Επιπλέον, για όλες τις νέες κύριες συντάξεις, αν υπάρχει μείωση πάνω από 20% σε σχέση με τον υπολογισμό τους, με τα σημερινά δεδομένα, τότε θα υπάρχει αναπλήρωση κατά μισό 50% το 2016, 1/3 το 2017 και 1/4 το 2018. Σχετικά με το περίφημο θέμα των εισφορών, που έχει αναδειχθεί σε μείζον επιχείρημα, πέρα από τα ειδικά μεταβατικά καθεστώτα αγροτών και νέων επιστημόνων που άλλοι συνάδελφοι τα ανέλησαν και δεν θέλω να τα αναλύσω εδώ. Προσφέρουν σημαντικές διευκολύνσεις. Το πραγματικό μεσοσταθμικό ποσοστό εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μετά το 2022 και για ελεύθερους επαγγελματίες μετά το 2021, δηλαδή στην πλήρη ανάπτυξη του συστήματος για φορολογητέο εισόδημα από 12.000 ευρώ ως 100.000, το πραγματικό μεσοσταθμικό ποσοστό εισφορών είναι από 27% και κάτω. Ενώ σε αυτό προστίθεται ένα ποσοστό 10% για όσους έχουν επιπλέον εισφορές για επικουρική και εφάπαξ, και εξήγησα πριν ότι αυτό προφανώς δεν είναι όλοι. Καταθέτω και το σχετικό πίνακα. Επιπλέον, με βάση τις δηλώσεις για το φορολογητέο εισόδημα και τα στοιχεία του 2014, 81% των αυτοαποσχολουμένων, 70% των επαγγελματοβιοτεχνών και 99,4% των αγροτών δεν θα έχουν καμία επιβάρυνση λόγω της σύνδεσης των εισφορών με το φορολογητέο εισόδημα και λόγω του ότι δήλωσαν εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ. Για να υπάρχει μια συνολική εικόνα, λαμβάνοντας υπόψη μας και τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, έχουμε σημαντικές ελαφρύνσεις για τα χαμηλά και μεσαίες εισοδήματα. Για παράδειγμα, σε φορολογητέο εισόδημα έως 32.000 ευρώ για τους αυτοαποσχολούμενους του σημερινού ΟΑΕ, είναι σημαντική η ελάφρυνση του φόρου. Παράδειγμα, για φορολογητέο εισόδημα 25.000 ευρώ, η ελάφρυνση είναι 749,51 ευρώ. Όπως και για εισοδήματα από 28.000 ως 43.000 ευρώ των μισθωτών υπάρχουν σημαντικές ελαφρύνσεις. Παράδειγμα, για φορολογητέο εισόδημα 35.000 ευρώ, η ελάφρυνση είναι 412,91 ευρώ. Ενώ πράγματι υπάρχει 5% επιβάρυνση για τα μεγάλα και πολύ μεγάλα εισοδήματα. Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προσθεθούν και οι εκπτώσεις στις εισφορές που αφορούν τους αυτοαποσχολούμενους προερχόμενους από το ΕΤΑΑ με 50% έως 5% ανάλογα με την κλίμακα του εισοδήματος. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε όλο αυτό το μεγάλο διάστημα ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου πράγματι καταγράφονται σφοδρές αντιρρήσεις, παρανοήσεις, παρερμηνίες, αλλά και δίκες από μια ορισμένη σκοπιά ενστάσεις, όπως για παράδειγμα στις συντάξεις χειρίας. Όμως αυτό που κυρίως συμβαίνει κατά τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο από την πλευρά της πλειοψηφίας των ομιλητών της αντιπολίτευσης περιλαμβάνει ένα μείγμα αστήρικτων επιχειρημάτων και υποθέσεων, τουλάχιστον επιλεκτικής ανάγνωσης αλλά και άγνοια σημαντικών άρθρων του νομοσχεδίου, πλήθος διαστρεβλώσεων με παραδείγματα που σκόπιμα αποκρύπτουν βασικά στοιχεία αλλά και μιας προφανούς αλλεργίας από τα κόμματα της προηγούμενης διακυβέρνησης, αλλά όχι μόνο, στο δημόσιο καθολικό αναδενημετικό σύστημα με κοινούς κανόνες για όλους. Ας επισημάνω ορισμένα απλά παραδείγματα εμμονών και επαναλαμβανόμενων φράσεων που προφανώς πηγάζουν από την ίδια μονταζιέρα.
εισφορές περιοχών κάτω από 2.000 κατοίκους. Απάντηση για πολλωστή φορά. Άρθρο 40, παράγραφος 3. Εξασφαλίζει τις ίδιες με τις τρέχουσες δυνατότητες. Έντοκες οι διευκολύνσεις στους νέους επιστήμονες. Απάντηση, άρθρο 39, παράγραφος 2. Το ποσό που υπολείπεται του ποσοστού κατά 20% μηνιαίας εισφοράς στα 5 πρώτα χρόνια ασφάλισης εξοφλείται υπολογιζόμενο επί του μηνιαίου εισοδήματος προσαυξημένου κατά την ετήσια μεταβολή μισθών. Είναι αυτό έντοκες διευκολύνσεις? Χωρίς πόρους στο σύστημα. Μεγάλη ανακάλυψη. Λες και οι προηγούμενοι πόροι καταργούνται. Αρνούνται συστηματικά να καταλάβουν το πώς διαμορφώνονται οι κύριες και επικουρικές νέες συντάξεις κάνοντας απίθανες ακροβασίες. Τα παραδείγματα που έχουν υποθεί από πλευράς της αντιπολίτευσης δεν υπάρχουν πια δυστυχώς. Μιλάτε με νούμερα του 2010, ξεχνώντας ότι το 87% των μισθωτών παίρνει ως 1.000 ευρώ μισθό. 37 δισεκατομμύρια έχασε η μισθωτή εργασία από το 2010 ως το 2013. Και οι αυταποσχολούμενοι έχασαν μόνο από αύξηση της φορολογίας 4 δισεκατομμύρια. Ας πάμε στα πιο σύνθετα τώρα προβλήματα που ισχυρίζονται ότι οι περικοπές θα είναι 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Προσθέτουν οι αγαπητοί συνάδελφοι ανώμια μεγέθη. Λες και το σύστημα είναι απολύτως κλειστό, χωρίς κανείς να μπαίνει ή να βγαίνει και στους ίδιους ανθρώπους να επιβάλλονται συνεχώς και νέες περικοπές. Είναι διαφορετικό πράγμα η απόδοση των μέτρων κατ' έτος μέχρι το 2019 που εσείς προσθέτετε, να το καταλάβετε επιτέλους, και διαφορετικό πράγμα ότι συσσωρεύονται περικοπές στον καθένα συνταξιούχο κάθε χρονιά. Είναι σαν να ισχυρίζεστε ότι εσείς δεσμευτήκατε το 2010, για παράδειγμα, για περικοπή της ταξιδιωτικής δαπάνης κατά 2,5% του ΑΕΠ και αυτό θα έφτανε μετά από 10 χρόνια στο 25% του ΑΕΠ. Αυτούς τους λογαριασμούς κάνετε. Αλλά φαίνεται ότι μόνο απλές και καθαρές πράξεις και λύσεις κατανοείτε. Όπως παραδείγματος χάρη οριζόντια κοψίματα των συντάξεων. Μόνο αυτό καταλαβαίνετε. Ισχυρίζεστε ότι ο λογαριασμός θα ξεπεράσει τα 12 δις ευρώ. Θα σας στενοχωρήσω λιγάκι εδώ, αλλά μπορεί να πέσουμε... Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου. Μπορεί να πέσουμε και κάτω από τα 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ, αν η πορεία των εσόδων είναι καλύτερη στο επόμενο διάστημα, οπότε δεν θα χρειαστούν να υλοποιηθούν μέτρα. Αυτό θα μπορούσε να προκύψει, για παράδειγμα, από την επίτευξη συμφωνίας με τον ΟΠΑΠ, τη βελτίωση της πραξιμότητας του ΦΠΑ, την πάταξη του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής. Κρίσιμα ζητήματα, ανοιχτά ζητήματα. Αυτή η αναφορά της αντιπολίτευσης είναι και πάλι εντελώς άστοχη. Περιλαμβάνει μέτρα που ήδη έχουν πάρθει τον Αύγουστο του 2015 και όχι μέτρα που χρειάζονται στο μέλλον για το κλείσιμο της αξιολόγησης σε βάθος τριετίας. Και βέβαια οι αναφορές για μέτρα της τάξης των 12 δισεκατομμύριων ευρώ είναι γενικά εντελώς ανακριβείς, δεν έχουν καμιά σχέση με τις σχεδιαζόμενες επιλογές, και το τελευταίο και το πραγματικά που με κάνει να απορώ. Τα 3,5 δισεκατομμύρια μέτρα εσείς τα υιοθετείτε εκ των προτέρων και τα προσθέτετε. Την επιδίωξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου την υιοθετείτε και την περιλαμβάνετε και την προσθέτετε και λέτε για πάνω από 12 δις ευρώ. Άκουσα και ακόμη και πρόεδρο κόμματος να το ισχυρίζεται αυτό. Ολοκλήρωση της σκέψης, παρακαλώ. Και επειδή επαναλαμβάνεται το επιχείρημα για τα πρωτογενή πλεονάσματα και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, θα ήθελα να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένδειξη ότι αυξήθηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο πρώτο δίμηνο του 2016 και είμαι σε θέση να δώσει ακριβή στοιχεία γι' αυτό. Όπως ακόμη γνωρίζετε ότι στη βάση της συμφωνίας του Αυγούστου 7 δισεκατομμύρια από τον ESM θα κατευθυνθούν στις ληξιπρόθεσμες οφειλές και μάλιστα μετά την αξιολόγηση και μέχρι τέλους του 2016 τα 7 δισεκατομμύρια θα αποπληρωθούν πλήρως. Σας παρακαλώ, ολοκληρώνετε τις σκέψεις σας, γιατί έχουμε πριν το χρόνο. 20 λεπτά μίλησε ο. Θέλω και τη δευτερολογία μου, πρέπει να τελειώσω. Δεν γίνεται έτσι όμως. Όχι, δεν γίνεται. Σας παρακαλώ. Δεν γίνεται. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές. Πάρα πολλοί βουλευτές. Όχι έλεος. Δηλαδή θα πάρουμε το χειρότερο παράδειγμα για να προσαρμόσουμε εκεί τις ομιλίες και στο τέλος να μιλήσει το 1/3 των βουλευτών. Αν είναι δυνατόν. Δεν παίρνουμε και τη δευτερολογία. Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Δεν είναι έτσι.
Σωστά. Σωστό, σωστό. Εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να ησυχάσουμε λίγο για να συνεχίσουμε. Τελειώνω, τελειώνω. Λοιπόν. Τελειώνω. Να ησυχάσουμε, συνεχίστε κύριε Μαντά. Τελειώνω. Σε σχέση με ένα λεπτό, μην χάνουμε χρόνο, θα τελειώσω όσο πιο σύντομα μπορώ. Δεν έχω παραπάνω από λίγες λέξεις. Δεν θα μιλήσω καθόλου για το 14 και το success story. Μίλησε αναλυτικά ο κύριος Χουλιαράκης και νομίζω ότι αυτό... παιδιά, εντάξει τώρα. Να ησυχάσουμε λίγο, σας παρακαλώ. Νομίζω ότι αυτό καλύπτει πολλά από αυτά που ήθελα να πω. Αλλά, ξέρετε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς ήρθαμε να ανατρέψουμε μια κατάσταση που ήταν πάρα πολύ εξαιρετικά δύσκολη. Εξαιρετικά δύσκολη. Για σας είναι αδύνατο να ξεπεράσετε, ξέρετε τι, το τραύμα της απώλειας της κυβερνητικής εξουσίας. Έτσι πια το ονομάζω. Φροντίζοντας να κρατάτε γερά και συστηματικά τους δεσμούς σας με άλλες πραγματικές και καθοριστικές εξουσίες σε αυτόν τον τόπο. Επαναλαμβάνετε συνεχώς ότι, και δεν πείθετε, ένα χιλιοϊπωμένο έργο για καταστροφολογία, ένα συνδυασμό κατηγοριών απάτης, ανικανότητας, προδοσίας και πολλά άλλα, επίθετα για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, δυστυχώς για σας είμαστε σε άλλη εποχή. Πατρίκοι και πληβοί της κυβερνητικής εξουσίας δεν υπάρχουν πια. Η πολιτική ιστορία άλλαξε σελίδα. Σας είναι απολύτως αδύνατο να καταλάβετε οι υπερασπιστές του ΝΕ, το δίθεν ευρωπαϊκό τόξο, αλλά και η συστημική αριστερά, μια προσπάθεια μιας δύναμης της σύγχρονης ριζοσπαστικής αριστεράς από κυβερνητική θέση, που με ειλικρίνεια, εντιμότητα, αγωνία σε πολύ δύσκολες συνθήκες επιχειρεί να αλλάξει τα πράγματα, κάνοντας υποχωρήσεις ναι, συμβιβασμούς ναι, λάθη ναι, αλλά επιχειρεί τη χειραφέτηση αυτού του λαού και του τόπου, συμβάλλοντας σε κρίσιμες ρογμές και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε που συνταράσσεται από την άνοδο της ακροδεξιάς. Καλή δύναμη.